Ο Απόστολος Δαυτόπουλος είναι συνδικαλιστής στα αστικά λεωφορεία και τεχνικός στα αστικά λεωφορεία. Έχει να μας πει δύο πολύ ενδιαφέροντα πραγματάκια, έτσι πολύ φρέσκα, αναφορικώς με προσλήψεις στον τομέα αυτό. Καλημέρα σας, κύριε Δαυτόπουλε. Καλή σας ημέρα, κύριε Πρωτοστάτη, εσείς και τους οκρατές σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Απόστολη, μιλάμε στο ελληνικό. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι συνέβη, Απόστολη, για πες μας λίγο, σε παρακαλώ πολύ. Κοίταξε, από τις 4 Νοεμβρίου που ξεκίνησε αυτή η διαδικασία της προκήρυξης για τις προσλήψεις στις οδικές συγκοινωνίες και σταθερή συγκοινωνία. Τι θέλουν να πει, τι ειδικότητες, οδηγή και τεχνική. Οδηγή, τεχνική, μηχανοδηγή στη στασή και τεχνική στην στασή. Μάλιστα. 423 στην ΟΣΥ και 200 στην στασή. Αυτό το οποίο έγινε, δεχτήκαμε μεγάλο χλεβασμό από τον τύπο και από τα site, διάφορα site, τα οποία μας λέγανε ότι προσλάβαμε υποψήφιο με μοναδικό κριτήριο δίπλωμα για παπάκι κτλ. Ναι. Αυτά τα έχουν πάρει το δρόμο τα οποία πρέπει να ακολουθήσουμε εμείς ως Επιτροπή, προκειμένου να αποδοθεί η δικαιοσύνη σε αυτά τα οποία μας έχουν κατηγορήσει πάρα πολλές φορές. Είσαι και εσύ μέσα στην Επιτροπή. Είμαι συνδικαλιστική εκπροσώπηση, μάλιστα. Ναι, ναι. Σύμφωνα με τη Συλλογική Σύμβαση, άρθρο 9, παράγραφος 6, που λέει ότι δύο τουλάχιστον μέλη των σωματείων θα πρέπει να συμμετέχουν στις επιτροπές προσλήψεων. Αυτό το οποίο έγινε λοιπόν χτες, με λύπη διαπίστωσα ότι ο πρόεδρος του ΑΣΕΠ, ο κ. Καραβοκύρης, έστειλε μια επιστολή σε ερώτημα των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, που ούτε λίγο ούτε πολύ λέει ότι στους προσληπτέους πίνακες, οι οποίοι θα αναρτηθούν ως ονούπο, κάναμε εμείς ως ΟΣΥ λάθος 37% και η στασή 45%. Δηλαδή στη στασή περίπου ο ένας στους δύο έγινε λάθος και σε εμάς από τους 423 τους 160... Ότι βάλατε γνωριμίες μέσα και ότι εσύ ο Απόστολος Ραυτόπουλος έκανες πλάτη στην κυβέρνηση. Εσύ ο Ραυτόπουλος κάνεις πλάτη στην κυβέρνηση. Α, μάλιστα. Για να βάλει η κυβέρνηση, να μπουν οι δεξιοί δηλαδή, να μπουν τα γνωριμίες. Εδώ πρέπει να πω, Άρη μου, ρητά και κατηγορηματικά, ότι από τις 4 Νοεμβρίου έως και σήμερα δεν δέχτηκε κανένα μέλος της Επιτροπής, κανένα μέλος της ομάδας εργασίας, που θα ήθελα με την ευκαιρία αυτή που μου δίνεις να τους ευχαριστήσω δημόσια τον καθένα ξεχωριστά, γιατί μόχθησαν στην κυριολεξία. Δεν κατάλαβαν Χριστούγεννα, δεν κατάλαβαν Πρωτοχρονιά. Βεβαίως οφείλω να πω ότι και ο κύριος Παπάς, ο τομεάρχης μεταφορών του ΣΥΡΙΖΑ, πέρασε από την Επιτροπή μας και μας ευχαρίστησε για τον αγώνα τον οποίο δίνουμε ακόμα και σε μέρες Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς, να δουλεύουμε νυχθημερών για να έχουμε ένα αίσιο αποτέλεσμα σε αυτή την προκήρυξη. Αυτό το οποίο κάναμε λοιπόν ξεκινώντας την προκήρυξη είναι αλλεπάλληλες τηλεφωνικές διασκέψεις με τον ΑΣΕΠ. Μας έδωσε οδηγίες πώς θα κατευθύνουμε την διαδικασία και πώς θα έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα με διαφάνεια, με αντικειμενικότητα, δίνοντας ίσες ευκαιρίες στον καθένα με αξιοκρατία πάνω απ' όλα. Οι εντολές της Επιτροπής προς την ομάδα εργασίας ήταν: εκείνο το οποίο δεν θέλουμε είναι να ευνοήσουμε κανέναν, αλλά και να αδικήσουμε κανέναν. Έτσι λοιπόν, με μπούσουλά μας την προκήρυξη και τις οδηγίες του ΑΣΕΠ, ξεκινήσαμε να κάνουμε τη διαδικασία των προσλήψεων. Φτάσαμε στο πέρας της διαδικασίας των προσλήψεων μετά από αυταπάγγελτο έλεγχο του ΑΣΕΠ 8 φορές, παρακαλώ, μετά από έλεγχο, αξιολόγηση 2 φορές από την Επιτροπή και 2 φορές καταχώρηση των στοιχείων, προκειμένου να είναι αντικειμενικά όλη η διαδικασία. Εσύ τώρα καταλογίζεις αστοχία στις δηλώσεις του Προέδρου? Όχι, όχι, εγώ περιμένω η αστοχία που έκανε ο Πρόεδρος εχθές στην επιστολή που έστειλε προς το ΣΥΡΙΖΑ να την αποκαταστήσει σήμερα. Μάλιστα. Όχι αύριο, σήμερα. Μάλιστα. Και να δώσει στη δημοσιότητα τα πραγματικά στοιχεία. Γιατί δεν είναι δυνατόν ο ΑΣΕ, πάρη μου, απ' τη μία να μας στέλνει συγχαρητήριες επιστολές σε συγκεκριμένους ανθρώπους για το δύσκολο έργο το οποίο αναλάβαμε και φέραμε εις πέρας, και από την άλλη να βγάζει ο Πρόεδρος επιστολές οι οποίοι να λένε ότι κάναμε λάθος 37% εμείς και 45% η στασή, και άκουσον. Όταν ο ίδιος λέει ότι ο πίνακας των προσληπτέων τη στασή δεν έχει ακόμα ολοκληρώσει τον έλεγχο και συνεχίζεται. Πώς είναι δυνατόν σε έναν πίνακα, σε έναν έλεγχο, ο οποίος δεν έχει ολοκληρώσει το έλεγχο? Μπορεί να το έχει κάνει μέχρι το μισά και να βρει και αυτά που κάνατε. Συγγνώμη. Αυτό το οποίο θα πρέπει να γίνει, το λέω με παρησία και θάρρος, σήμερα ο πρόεδρος του ΑΣΕΠ, ο κ. Καραβοκύρης, να δώσει στη δημοσιότητα τα πραγματικά στοιχεία
τα οποία έχει στη διάθεσή του μετά τον έλεγχο του Β' τμήματος του ΑΣΕΠ, του οποίου μας έχει αποστείλει. Εάν δεν το κάνει αυτό, εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε διάβημα, και θα το κάνουμε, διάβημα διαμαρτυρίας προς τον πρόεδρο της Βουλής, ακόμα και προς την πρόεδρο της Δημοκρατίας. Κοίτα, επειδή έχω προσωπική άποψη, προσωπική μαρτυρία δηλαδή, θα ήταν στα ύστερα του κόσμου να δω τον Απόστολο Ραυτόπουλο να κάνει πλάτη στους δεξίους, να βάλουν μέσα κόσμο, εκτός και αν κάνει πλάτη και στους Πασόκους. Δεν έχω σκοπό να γίνω αυτοχήρας. Μάλιστα. Να είσαι καλά, φίλε μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ τον κύριο αυτόν, επειδή ξέρετε ότι με τους συνδικαλιστές δεν έχω σχέσεις, αλλά με τον κύριο αυτόν που ακούτε, τον Απόστολο Ραυτόπουλο, τον ξέρω 30 χρόνια και δεν κρύβω ότι έχω προσωπική γνωριμία μαζί του. Εντάξει, λοιπόν. Αλλά επίσης ξέρω τον ακέραιο του χαρακτήρα του. Γεια σου, φίλε μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ιδεολογικά δεν ταιριάζουμε με τον. Πού είναι, είσαι εδώ ή έφυγες? Εδώ είμαι και ιδεολογικά δεν ταιριάζουμε με τον Απόστολο, αλλά αυτό δεν έχει καμία σχέση στις ανθρώπινες σχέσεις. Δεν έχει καμία σημασία στις ανθρώπινες σχέσεις. Γεια σου, φίλε μου. Καλή δύναμη. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα.